σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Μπίσεν και περισσότερο απ' όλα που χτυπάτε τον κόδωνα για την ελληνική γλώσσα και για τις γλώσσες για τη διατήρησή τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλω να σας δώσουμε αυτό εδώ πέρα το μικρό. Να σας κρατήσει η συντροφιά απόψε και να έχετε την ευωδία του. One and only. Ο μοναδικός. Ο αγαπητός μας Γιάννη Γενής. Γιάννη Ζωγραφάκης. Από τα βασικά μέλη of the Greek Theatrical Workshop. Με καταγωγή όπως και του Μιχάλη Πιερή από την Κύπρο. Από την όμορφη Κύπρο θα μας ερμηνεύσει με την υπέροχη φωνή του στη κυπριακή διάλεκτο το κυπριακό τραγούδι 30 φιλιά. Μαράζει
Τσέπα, ήταν πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι μία ζυγανή, αλλά είναι από τη Λέζο, πειράζει. Θα το πούμε. Ευχαριστώ. Speaking, Dr. Vasilis Albertas, who is well known in the Greek community, has taught at St. Andrew's Greek Orthodox Theological College, the University of Sydney, the National University of Athens, the Hellenic Open University, Macquarie University, Charles Sturt University, and the University of New South Wales. He currently teaches Islamic studies at Western Sydney University. His specialization is in early Christianity, patristic studies, Byzantine philosophy, Islamic studies, and Indigenous Australian religions. Apart from a substantial number of articles in academic journals, numerous chapters in collected volumes, he has authored and or edited more than 10 books. Ladies and gentlemen, please welcome our second speaker, who will be talking to us about looking for the sacred in the poetry of Michalis Theodis, Dr. Vasilis Albertas. Ευχαριστώ, Βίκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα παιδιά, γιατί παιδιά ήταν τότε και οι περισσότεροι παραμείναν παιδιά από το θεατρικό εργαστήρι. Μου δώσαν την ευκαιρία που ουσιαστικά ήθελα να γνωριστώ περισσότερο με το έργο του Μιχάλη Γερή και να γράψω κάτι γι' αυτόν, το οποίο θα αποτυπώνει τη δική του ευαισθησία, αλλά ενδεχομένως και την ευαισθησία που προκάλεσε σε μένα. Από τα 9 μέλη του ποιητικού σώματος που εναπόθεσε στα χέρια μας ο Μιχάλης Πιερής, ακολουθώ τον μύθο της αναζήτησης του ιερού στην ανθολογημένη από τον ίδιο έκδοση του 2016 υπό τον τίτλο «Australia and Other Poems». Εκεί τον συναντώ να πλαντάζει σε ένα κλειστό τετράγωνο, σε μια συνθήκη αδιεξόδου πνιγυρής κλειστότητας, δίχως πουθενά να φαίνεται της ύπαρξης ο ορίζοντας. Και αμέσως θυμάμαι τον υπερβατικό ορίζοντα του γερμανού θρησκεοφιλοσόφου Paul Tillich, τον ορίζοντα που επιτρέπει στον άνθρωπο να μην βυθιστεί στην ανία του ενθαδικού. Τυχαίο. Κινείται ο Μιχάλης, η πανουργία της κλειστότητας τρέφεται από τις ευδαισθήσεις της ελευθερίας, αλλά δεν μετακινείται, παρά μόνιμος, στο τίποτα, το μακρινό και παντιανό της χώρας, τον αντιπόδο δηλωνό, όπου τόπος και ουτοπία διαλέγονται λυτρωτικά και κορασμένα. Και ενώ αμέτρητοι ιεροφάντες έχουν μνήσει τα θαυμαστά του τίποτα, ο Μιχάλης ελεηνολογεί τη γλυκιά γαλήνη της ρουτίνας, στην οποία του οίκου η θαλπορή απεργάζεται σφιχτή θηλιά που σαφοκλίζει, αναθέτοντας την άμυδη μοίρα του σε εκείνη την εξουσία του παλιού που σε έχει ρίξει σε μια ζωή κοινή και τυποτένια. Τελικά, κάπου, κάπως, κάποτε, προκύπτει μπροστά του δρόμος διαφυγής. Τωρά, ντάρμα, σαριά, δεν έχει σημασία, όλο τον δρόμο σημαίνει. Τον δρόμο που, όπως λέει ο Μιχάλης, σήμερα έγινε αλλιώτερος. Τον χρειάζεται αυτόν τον κάπως δρόμο, τον χρειαζόμαστε και εμείς, που μια άκρη ψάχνουμε τις δύσκολες αλήθειες και αυταπατώμαστε βουβά μέσα στο ρηχό μας ψέμα. Κάπου εδώ του παραστέκει από τα χρόνια τα πολύ παλιά ο Παρμενίδης, καθώς και η ασταμάτητη έκτοτε διαλεκτική ανάμεσα στο ψεύδος και το αληθές. Αλλά για ποιον άραγε σκοπό και για ποιον μαθές λόγο, απλούστατα, αλλά καθόλου πλοϊκά, γιατί το νέο σε καλεί, γδέρνει την πόρτα σου, σαν άνεμος περαστικός σου δείχνει φως, μες στο πυκνό σκοτάδι της αλήθειας. Και να που έχεις το ψεύδος και το αληθές, μεταμορφώνονται στο άλλο ιερό ζεύγος, του φωτός και του σκότους.
μαυρίζοντας τον Μιχάλη σε μια υπόσχεση μεγάλη για κάποια χνάρια μυστική ζωής. Φαίνεται πως το κλειστό τετράγωνο έκανε τη μετάστασή του στις ιερές και γιατί όχι τις σκεφτικές διαστάσεις των απαιώνους μυστικών οριζόντων. Στον δρόμο τον μακρινό και αδιανό λοιπόν δοκιμάζει η τύχη του Μιχάλης και γίνεται εκών άκων θηρευτής του αγνώστου, αναζητητής κατά το πανάρχιο πρότυπο του κυνηγού των σκυλαίων, ο οποίος με τον πολιτισμό στράφηκε στο μεγαλύτερο θύραμα που έχει να δώσει η ζωή, το απόλυτο και ύψιστον ιερόθητον του θείου. Μας εξομολογείται ότι σαν κάτι να του νεύει, να προχωρήσει πιο βαθιά, να προχωρήσει πέρα, να μην διστάσει, μη σταθεί, έτοιμος κάθε στιγμή για νέο ρήγμα. Η έννοια του ρήγματος, της διάρρηξης, της κατακόρυφης του τέστην και κάθετης τομής του χωροχρονικού μας πραγματικού συνδέεται αξεδιάλυτα με την έννοια του ιεροφανιακού που μας κληροδότησε η ιδιοφυΐα του Ρουμάνου θρησκειολόγου Μίρτσια Λιάδη. Και είναι η ίδια ιδιοφυΐα που είδε το ιεροφανιακό να υποστασιάζεται κατεξοχήν στο τελετουργικό, το οποίο καταλαμβάνει μανικά τη φαντασία του Μιχάλη όταν η τελετή ξεχύνεται στα δάχτυλα των εραστών. Εδώ είναι που αναδύεται σιγά σιγά το ειδοποιό ίσως στοιχείο της ποιητικής του καλλιτέχνη, ο ερωτισμός της ποιήσης, μιας και ο Μιχάλης δεν το κρύβει, το ομολογεί το θρησκευτικό του κρέδο, εφόρου ζωής σαρκομανής, εμβρόντιτος και ενεός, εκστατικός και νέος. Φαίνεται πως όλα ετούτα έχουν ως χώρο προνομιακό της γέννησής τους μια νέα Μιθάκη, μια ουτοπία που γίνει και τόπος φιλόξενος, έναν τόπο που παρέμεινε ουτοπία έμπνευσης, τη μεγάλη γη των άστρων του Νότου. Μα ο Μιχάλης δεξιώνεται από την Ήπειρο, κυρίως και πρωτίστως ως αγαπημένη Ανατολή, αλλιώτικη, λυτρωτική, όπου ενώ ή ακριβώς επειδή ηχούν στα αυτιά φωνές από ποικίλες γλώσσες, φαντάζεις τόσο μοναδικός μέσα στο δικό σου χώρο. Μα έλα που τα φαινόμενα πάντα θα απατούν. Και ο δρόμος, το ταξίδι, η θύρευση θα πρέπει να ξεκινούν από την αρχή, ξανά και ξανά, το ίδιο ρυψοκίνδυνα και επισφαλώς. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε γεμάτοι φόβοι. Τι κρίμα να γι' αυτό μια στάλα μόνο από του στενού μου του μυαλού το φόβο, να μπω στο ποτάμι και να βγω στενός. Ο ίδιος φόβος ετούτης, deus fecit. Κι αν τύχει να είναι νέοι, τότε θα προσκαλούν σε νέα ταξίδια που δεν μπορούν να ευοδοθούν δίχως την υπέροχη εκτροπή από τον καθορισμένο στόχο. Γιατί αλλιώς κι εγώ, όπως κι εσύ, θα παραμείνω πάντα διψασμένος. Μακάρι, ας το θυμηθούμε για άλλη μια φορά, οι διψώντες στη δικαιοσύνη. Εκείνη που πρέπει να ξεπεράσει, εκτρεπόμενη κατά πολύ τα αυτιασίδια και τα συγκυρίσματα των Φαρισαίων. Ο Μιχάλης συνειδητοποιεί ότι ο αληθινός κορεσμός της δίψας δεν θα έρθει με την όποια παλιά ή νέα Ιθάκη, αλλά με την υπέρβαση της πλάνης του γυρισμού στην νέκρα της Ιθάκης. Με την υπέρβαση του παλιού παρελθόντος, με την υπέρβαση του νέου παρόντος και πολύ περισσότερο με την υπέρβαση του ολοκαίνουργου μέλλοντος που δυστυχώς θα καταλήξει και αυτό στον κιάδα του παρελθόντος. Άλλωστε, τι νόημα έχει να σκεφτεί την άφια σκεπή που κλείνει τον ουρανό της σκέψης σαν καπάκι? Ουρανός, μια λέξη που επανέρχεται συχνά στις ποιητικές περιπλανήσεις του Μιχάλη με παραλλαγές πολλές, οι οποίες πολυτρόπως υποσημαίνουν τον έσχατο θεϊκό ορίζοντα, το βασίλειο του λόγου και του έρωτα. Από εκεί ψηλά, σαν από κάπου, αναμένει ο ποιητής ένα φως που μοναχά της γυναίκας η φύση μπορεί να ενσαρκώσει επαρκώς, ένα φως που να πέφτει και να τα φωτίζει αλλιώς τα πράγματα, οδηγώντας τις ακρόριες της ύπαρξης στον εραστή έξω από τον κόσμο πέφτοντας μπροστά στην κρατεά ειδονή της ζωής. Και κάπου εδώ κλείνει το πρώτο μέρος της ανθολόγησης, με το τραγούδι της πανόρδιας κόρης που τη λέγαν Βίτα. Σκιαγραφώντας ανεξίτηλα την ισοδυναμία, γυναίκα ίσον ζωή, ζωή ίσον τέχνη. Η τελευταία δουλεύει μέσα στην απουσία με τα υλικά όχι απλά της παρουσίας, αλλά εξερχόντως της πληρότητας του άλλου και του κενού. Η τέχνη θέλει το κενό αυτού που ήταν. Μα με τη μνήμη ξέχυλη και με τη σκέψη πλήρη
φτιάχνει έναν κόσμο αλλιώτικο. Φτιάχνει τον κόσμο νέο, πλασματικό και αληθινό της ποίησης στον κόσμο. Οι τελευταίοι αυτοί στίχοι θα ήσαν αρκετοί για να καταδείξουν την έγνοια της ιερότητας στην ποίηση του Μιχάλη Φλουρίου. Παρά τη συστηματική, θα τολμούσα να πω, μα και πάλι όχι ολοκληρωτική αποφυγή του λεξιλογίου της θρησκείας και των ιεροφανιών. Παρ' όλα αυτά, το δεύτερο μέρος της ανθολόγησης επέρχεται προκειμένου κατά τρόπο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία. Ο Μιχάλης φτάνει να μιλάει για το ιερό ακριβώς όταν δεν μιλάει για αυτό. Όταν μιλάει για τον έρωτα. Πιο λάμπινα, σαρκικά, πιο ακόλαστα τώρα. Όταν μιλάει για την τέχνη, προσχημάτιστα, κοινικά, αδυσόπιτα. Όταν μιλάει για τη ζωή, ενθουσιώδης, παραμυθιασμένος, απαράκλητος. Και κυρίως να μιλάει για όλα αυτά μέσα από τον μεγάλο του καημό. Το φάσμα, φάντασμα της πόλης. Ακόμα και οι λεκτικές του συνδηλώσεις, η συγκειμενικότητα των στίχων του προβάλλει εντονότερα θρησκευτική, ιερή, ιβέβητη, ιερόφιλη ή ιερόσιμη, σε τούτο το δεύτερο μέρος της ποιητικής του πορείας, ώσπου να καταλήξει στη συντέλεια, να ονειρεύεται τον χρόνο και στην προσωπική του νέκεια. Πάντοτε ελληνοειδός και ελληνοτρόπος, συστήνοντας την ελληνοτοπία του προς την ωραία Θράκη, όπως λέει χαρακτηριστικά. Βρισκόμαστε και πάλι αυτή τη φορά με τόνο πιο δραματικό επαξιακά, αντιμέτωποι με το μοτίβο της αδιέξοδης κλειστότητας. Υπάρχουν δρόμοι μακρινοί, κλεισμένοι και ακοινώνητοι, δρόμοι που βγάζουν πουθενά, κλειστοί και ανεξερεύνητοι. Το ίδιο ταξίδι φαίνεται ατερέσκολο, η κίνηση ένα παράδοξο είδος ακινησίας, όπου όλα παράξενα και μακρινά τίποτα δεν αγγίζουν και όπου ευαίσθητος δέκτης κραυγάζει. Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει. Ο μηδενισμός του Μιχάλη συνιστά αναγκαία συνθήκη για να διαφύγει από τη ζωή του να ξορκίσει το θέατρο του ασήμαντου. Την ίδια στιγμή όμως δεν αποτελεί συνθήκη καλή για τη σήμανση, την απόλυτη νοηματοδότηση του βίου. Ετούτη καθίσταται εφικτή και ενεργός μόνο με τη διαμεσολάβηση του έρωτα, χάρη στον οποίο ο μηδενισμός της ύπαρξης μεταμορφώνεται σε υπαρκτική υπέρβαση. Και είναι υπό το πρίσμα της τελευταίας που ο Μιχάλης θυμάται και ελπίζει, ύστερα να ξυπνώ, να βρίσκομαι κοντά σου, να μην αισθάνομαι, να μην υπάρχω. Αλλά και πάλι δεν αρκεί οποιοδήποτε έρωτας. Υφίσταται, βλέπετε, και εδώ διαβαθμίσεις, μιας και έρος, έρωτος διαφέρει. Αλλά χρειάζεται ο έρωτας εκείνος που θα αποκαλύψει ένα άλλο φως που δεν το είχαν τα πράγματα και τη ζωή οι όψεις. Ή αν το είχαν, δεν το έβλεπε. Οχυρωμένος και ασφαλής και αχρηστευμένος από την πολλαπλή απόλαυση ερώτων της ρουτίνας. Χρειάζεται να ξαναμπεί ο ποιητής στον κήπο της Εδέμ, αφού ναι, όταν ο έρωτας αρχίζει, κάτι σαν κήπος θορυβεί όταν ο έρωτας τελειώνει. Ο έρωτας στην ποιητή του Μιχάλη Πλιαρή είναι διφυής και δυσυπόστατος, ένα μυστέριο τρεμέντου με φασκινόζου, που θα έλεγε και ο μεγάλος γερμανός θρησκεολόγος Ρούντολφ Όττο. Ένα γεγονός εκφαντορικό στις εκπλήξεις του και συνάμα απέσιο στον ίστρο της ακολασίας του, κατά τη στροφή των λόγων του Κοπαρίου της Κασιανής. Ω η χαρά του πρωτοείδωτου, έκπληξη, πρώτης επαφής και φόβος του αγνώστου, έλξη μοναδική του σκοτεινού περάσματος, ρίγος περαστικό, ευφνίδιο έρωτα, ρογμής του χρόνου τη ροή σε τόπο νέο. Ιδού όλη η συμπτωματολογία του έρωτα του αληθινού, ιδού η μαρτυρία που κάνει ο τυφλός που μόλις κέρδισε το φώτο. Και το γεγονός του έρωτα γίνεται ακόμα πιο μυστικό, ακόμα πιο ιεροφανιακό, μέχρι εκεί που δεν ξέρεις πια αν σταματάει ή όχι η πορεία. Δεν βλέπεις που όλα γίνονται σαν να είναι η γη καινούργια, σαν κάθε τι να πλάθεται για τούτη τη στιγμή και τι θα γίνει αύριο, μη ρωτήσεις, γιατί θα βγεις από το όνειρο και θα σε πάρει στο θνητό καιρό. Το όνειρο της αναδημιουργίας δεν ξέρεις που θα σε πάει, ούτε πια θα σταματήσει. Σταματά όμως και αναμένει πάλι από την αρχή ο ποιητής την πρώτη ύλη της δημιουργίας του. Να γίνει πάλι από την αρχή ο κόσμος. Να γεννηθούμε φωτεινοί στο πιο βαθύ σκοτάδι. Πού όμως εμφαίνεται με τον πιο πρωτότυπο τρόπο ο πόθος του ανεκπλήρωτου για τον Μιχάλη? Πεθαρό, μήτε στη γυναίκα, πως είναι, μήτε στην τέχνη, μήτε και σε αυτήν γενικώ αορίστο στη ζωή. Ο Μιχάλης ζει για μια στιγμή προσμένει να ανοίξει πάλι ο ουρανός, με τρόπο τυπικά και ουσιαστικά ελληνικό. Όχι στη φύση,
όχι στην άλλη ζωή, αλλά σε χώρα δίχως σύνορα. Έτσι όπως την έπλασε την πόλη του Ναθρέα, έτσι όπως την έφτιαξε την πόλη του έξω από κάθε νόμο. Είναι η ίδια η πόλη που αποτελεί τον θείο νόμο, που ορίζει τα όρια του καθοριστικού λόγου της ανθρώπινης ύπαρξης. Γι' αυτό και ο Μιχάλης την πόλη ημνή και περιψώνει. Κοφό μας λέει, μια πόλη πιο κατάλληλη για τον κρυφό τον θείο. Μια πόλη διαιγετική, μια πόλη να εξάπλει, έχοντας ενοχή σε έκλουμες απολαύσεις, να σκεπάζει τα νομήματα με την καλή της όψη. Μια πόλη θέλω, τη ζητώ, μια πόλη να με κρύβει, μια πόλη με άγνωστες μορφές, καινούργια μέλη κάθε βράδυ, με δυνατότητες πολλαπλών συνδυασμών, απλώς γνωσιπτώσεων και ευκαιριών τυχαίων. Μια πόλη θέλω τολμηρή, μια πόλη να παθαίνεται, μια πόλη να ευλαίει. Με άλλα λόγια, μια πολιτεία ουτοπική μέσα στο εδώ και τώρα της πόλης. Μια βασιλεία του Θεού κατά τον λόγο και τον τρόπο που επιρρεί. Θα μπορούσα να συνεχίσω επάπειρον τροποτινά, ανοιχνεύοντας, υποτιμίοντας και σχολιάζοντας τα πλήστα όσα σημάδια με τα οποία το ιερό στιγμάτισε ανεξίδλα την ποιήση του Μιχάλη Πιερίνη. Θα μπορούσα να αναφερθώ στον ιδιότυπο παγανισμό, έναν πολυτέχνο παγανισμό, της πόλης και της τέχνης δηλαδή. Θα μπορούσα να στραφώ και να συνομιλήσω με τη λατρεία και την αιμονή της οποίας αφιερώθηκε στη μνήμη και τη λύθη. Αλλά επιλείψει με διηγούμενο ο χρόνος για να θυμηθώ τον Απόστολο. Θα περιοριστώ λοιπόν και θα κλείσω τούτο το ψέλισμα τιμής στη μνήμη του με δύο αδιαφιλονίκητους κριτές του θέματός μου από τα τελευταία δύο ποίηματα της ανθολόγησής του. Στον πρώτο Μιχάλης περιγράφει πράγματα υπεράγαν θαυμαστά σαν σε όνειρο. Και ξάφνου όλα γίνονταν από την αρχή σαν να ήταν καινούργια. Καταρρυθμίσεις γενεών και διαμερισμός της γης σειρές, γραφών και στίχη, λόγοι και διηγήματα και πόλεων συνηθισμοί και χρόνου, οικονομίες με ευκαισίες των λαών, μερίδια, απώλειες, φύλων αποδημίες. Και εξάφνου οι τόποι γίναν ένας τόπος. Ήρθαν τα μέρη που περπάτησαν πόλεις και γειτονιές και δρόμοι, χιλιάδες τόποι βορεινοί με σιμβρινή του νότου, με κάψωνα, με συννεφιά, με χιόνι, μουσώνες τροπικοί, και καταιγίδες, ήλιος, διακάδα και βροχή, τόποι της ειδονής του ξαφνικού κινδύνου, αγριεμένοι, σκοτεινοί κι άλλοι γαλινεμένοι. Τότε ο τόπος σβήστηκε ως τόπος, της πατρίδας το οποίο μυθικό σάλε τώρα, εντός μου ρυθμίζονταν οι δρόμοι του, πόρτες ανοίγαν στο καιρό γυμνές, γυναίκες σύγχρονα σε βρώμικα σεντόνια, όλα χωρούν μες στη γραφή, ποτάμια, γέφυρες, βουνά, κάμπι και συνοικίες, τόπος ευρύχωρος, ο τρόπος να μιλήσεις, χρόνος χωρίς δεσμά, φραγμούς και τείχη, όπως τα όνειρα, όλα μαζί και χώρια. Είμαι στον ίδιο χώρο, δεν είμαι, είμαι, παντού και κάπου παίρνω μολύβι, χάναμε μια τρύπα ανοίγει στο χαρτί και οι τρόποι στροβιλίζονται, αναμειγνύονται, γραφές και λιγνοθάλασσες γυρνούν, οι τόποι στο κενό, εφάπτονται οι πόλεις, δεκάδες πόλεις με κρατούν το σώμα μου, κοιμίζουν, ξυπνώ και δεν ξέρω που ξυπνώ, θυμάμαι, δεν κοιμάμαι. Περιπλανιέμαι, ξυπνητό στον ουρανό, στο χώμα, στο νερό, πατώ στη γη και δεν πατώ. Πετώ, χορεύω, ξαγρυπνώ, όπως τα όνειρα, όλα μαζί και χώρια. Τέλος, σε ένα ταξίδι Ιωνίσα Μανικό στα μέρη του κάτω κόσμου, ο Μιχάλης ξυπνήθηκε μπροστά μας στο πιο χριστιανικό ίσως υπερηγμό, από τα βάθη της ύπαρξής του. Κι είδα αγγέλους μες στο φως να κάθονται και προς τον τόπο σώματος. Σώμα, εγώ δεν είδα. Μόνο φωνή, νέα φωνή, τη ειδονή και τη αλήθεια. Κύριε, δώσ' μου λύση των πνευμάτων που ζώντας έχω κατεβεί τη άλλου ζώφων. Βασάνισμε και πλήξε με βάσανε και συμφορέ πυρό και σκότω. Μαλίσε μου τον δεσμολύτη λόγο να βρω ανταμοιβή στο ταπεινό μου έργο. Thank you.